Για 527 χρόνια από το 1385 η Καστοριά βρισκόταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Μετά από τους αγώνες του λαού μας καταφέραμε στις 11 Νοεμβρίου του 1912 να ξεκινήσει και για μας η εποχή της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και πάνω απ' όλα της εθνικής ενότητας. Γιατί με εθνική ενότητα και με ομόνοια κατάφερε ο λαός μας να απελευθερώσει και την πόλη μας, τελευταία πόλη που απελευθερώθηκε το 1912 και εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος. Έχοντας λοιπόν ιστορική γνώση, έχοντας ιστορική συνείδηση και αναγνωρίζοντας τους αγώνες που πρέπει να δώσουμε και για το μέλλον, οφείλουμε να σεβαστούμε τις παρακαταθήκες των προγόνων μας και ενωμένοι να προσπαθήσουμε για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης και προόδους για την περιοχή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Η Καστοριά σήμερα έχει μία μέρα γιορτινή, μία μέρα χαρούμενη. Έχουμε και τον πολιούχο της πόλης μας και νομίζω ότι αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερα συμβολική για όλο το λαό μας. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις, νομίζω ότι όλοι μαζί οφείλουμε να δώσουμε τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Τελεγιορίδου, νωρίτερα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Τσιγκαλάγιας, είπε να κάνουμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό λίγη ακόμη υπομονή με όλα αυτά που κληρονομήσαμε από την κυβέρνησή σας. 2 μήνες υπομονή και σε 6 μήνες θα έχει αλλάξει ριζικά όλο το σκηνικό με το μεταναστευτικό ή προσφυγικό. Αυτό θα κριθεί στην πράξη και όχι στα λόγια. Εμείς το προηγούμενο διάστημα, από το 2015 δεν είχαμε παραλάβει καμία δομή και ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χαιρετίζουμε τη Νέα Δημοκρατία που παρά την προεκλογική ρητορική της τα προηγούμενα 4 χρόνια που έλεγε ότι το μεταναστευτικό το δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα καταλαβαίνει με το που ανέλαβε την κυβέρνηση ότι αυτό είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό θέμα. Ένα θέμα που πρέπει να διεθνοποιηθεί, κάτι που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και να αντιμετωπιστεί με όρους σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμού στην ταυτότητά μας. Στην πράξη λοιπόν θα τους κρίνουμε. Από ό,τι όμως φαίνεται, τα πρώτα δείγματα γραφής δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Για παράδειγμα, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, καταργήσανε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πήγανε να καταργήσουν τον δεύτερο βαθμό ασύλου, βλέποντας όμως ότι αυτό θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα, άρον-άρον το τράβηξαν πίσω και γενικά καταθέσαν και ένα νομοσχέδιο, το οποίο δυστυχώς σε πάρα πολλά πράγματα προσκρούει στο διεθνές ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν το θέμα με σοβαρότητα, να προσπαθήσουν να το διεθνοποιήσουν και όχι αυτό που κάναν μέχρι τώρα, όπως για παράδειγμα δεν συμμετείχαν καν στη σύσκεψη της Μάλτας, όπου οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες βάλανε τους όρους για την αναλογική κατανομή των προσφύγων, και νομίζω ότι σε συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να δώσουν τη μάχη ώστε το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί, γιατί είναι αλήθεια ότι η χώρα μας δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Θα πρέπει να συνεργαστεί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να υπάρχει μια ισόρροπη κατανομή. Κυρία Τελεγιορίδου, μία ακόμα ερώτηση σε σχέση με τα πανεπιστήμια και την τελευταία εξέλιξη που είχαμε πανελλαδικά, αλλά με ένα ιδιαίτερο πλήγμα για Καστοριά και Δυτική Μακεδονία. Ταυτοχρόνως, θα ήθελα να μας δώσετε και πληροφορίες από μία συνάντηση που έμαθα ότι είχατε και με τον Πρίτανη Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για την Καστοριά, γενικότερα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για την Καστοριά. Τα προηγούμενα 2 χρόνια κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και καταφέραμε να δημιουργήσουμε για την Καστοριά 5 πανεπιστημιακά τμήματα, 2 διετή και 1 Ινστιτούτο. Τα διετή ήδη έχουν καταργηθεί, από το Σεπτέμβριο ήταν να λειτουργήσουν, δεν υπάρχουν. Τώρα βλέπουμε ότι καταργείται, πάει να καταργηθεί και το τμήμα της προσχολικής αγωγής. Το θεωρώ πολύ αρνητική εξέλιξη για την Καστοριά. Μας θυμίζει τις εποχές της αρχιτεκτονικής. Δυστυχώς για δεύτερη φορά η Νέα Δημοκρατία παίρνει πίσω πανεπιστημιακά τμήματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, παρόλο που δεν έχει ακουστεί ούτε ένας ψήθυρος από την πλευρά των στελεχών της σημερινής κυβέρνησης που όλο το προηγούμενο διάστημα μας κατηγορούσαν ότι δεν φέρνουμε εδώ τη βιοιατρική. Δεν έχει ακουστεί ούτε ένας ψήθυρος αντίδρασης σε αυτήν την άδικη απόφαση. Από την δική μου πλευρά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου το τμήμα αυτό να παραμείνει στην Καστοριά. Παρόλο που πραγματικά εκπλήσωμαι από την ακοφαντική σιωπή και αφωνία όλων των λαλίστατων το προηγούμενο διάστημα.